İyi akşamlar değerli izleyenler. İki toplumun ortak sesi Bizemiz programına bu akşam da hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Gazeteci arkadaşımız Yorgos Kaskanis, kendisinin kitabı Bahar Gelince çıktı. Bahar Gelince kitabı bundan neredeyse 13 yıl önce 2003 Nisan'ında barikatların açılması ve iki toplumun yıllar sonra yeniden buluşmasını, kavuşmasını ve buradan çıkan sinerjiyi anlatan bir kitap. Bugün hem kitabı konuşacağız hem Bay Kaskanis'in çalışmalarını. Avrupa Birliği Tanıtım Merkezi Europe Direct, Kasım ve Aralık ayında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocuklara yönelik bir çocuk kulübü, Kids Club projesi yaptı. Çocuklar buluştu, aileler buluştu. Direct merkezlerinin amaçları Avrupa vatandaşlarını Avrupa ile ilgili bilgilendirmek ve Avrupa'nın değerlerini ve vizyonunu tanıtmaktır. Dayanışma evinde bulunan Europe Direct Lefkoşa Merkezi, 2015 yılının Kasım ve Aralık aylarında çocuklara yönelik Kids Kulüp, yani çocuk kulübü organize etti ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocukları ve velilerini bir araya getirerek hem Avrupa'yı tanıttı hem de her iki toplumun çocuklarının birbirleriyle kaynaşmasını sağladı. Το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Λευκοσίας έχει οργανώσει τρεις εκδηλώσεις, Kids Clubs, κλαμπ για τα παιδιά. Στόχος είναι να προσφέρουμε μία εισαγωγή για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις γλώσσες, στις διαφορετικές κουλτούρες, στις κουζίνες, στη μουσική κτλ. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι συγκεκριμένα για παιδιά, επειδή κάναμε και άλλες εκδηλώσεις για φοιτητές και για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για παράδειγμα. Και θέλαμε να δώσουμε μία ευκαιρία και στα παιδιά να γνωρίσουν την Ένωση και να καταλάβουν τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ταυτότητα, που ίσως είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Και για να περάσουν καλά και με τους γονείς για διασκέδαση. Στην πρώτη εκδήλωση είχαμε τον Λοΐζο Λουκαΐδη και τον Σουλέμαν Κελενάρ και το μήνυμα της εκδήλωσης, μπορώ να πω, ήταν ότι πρέπει να είμαστε κόντρα του ρατσισμού και ότι πρέπει να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα που έχουμε στην κοινωνία μας. Και χρησιμοποίησαμε κάποια βίντεο ζωγράφησαν τα παιδιά και είχαμε και συζήτηση και γενικά ήταν πολύ ευχάριστη και ωραία εκδήλωση. Η δεύτερη εκδήλωση ήταν με την Oya Akın και με την Polly Florenzo. Και κάναμε ένα ταξίδι, μπορώ να πω, μες στην Ευρώπη με τρένο, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας διάφορες εικόνες και λέξεις, ούτε ώστε να προσφέρω μια εισαγωγή στην Ένωση και στις κουλτούρες για τα παιδιά. Και το Σάββατο με την Νικολίνα Καραολιά και την Μελισσέ Ρόλο θα μας πάρουν σε ένα ταξίδι μέσα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την δύναμη της παραδοσιακής μουσικής από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Με το χορό, με τη μουσική και με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα μάθουμε για την Ευρώπη, για τον κόσμο, για τους πληθυσμούς, ποιοι είμαστε και θα περάσουμε καλά, ελπίζουμε. Έφερα τον γιο μου εδώ για να περάσει ευχάριστα καλά μαζί με άλλα παιδιά οι οποίοι είναι όλοι Κύπροι.
να μην μάθει για το διαχωρισμό που θέλουν άλλοι να μάθουν. How important is it for you and your partner for your children to play with children from all cultures in Cyprus? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μάθουν τα παιδιά να παίζουν με οποιοδήποτε. Ασχέτως από ποιο μέρος της κοινότητας είναι. Ή μπορεί να είναι από άλλη χώρα, μπορεί να είναι από άλλη θρησκεία, άλλη κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη των παιδιών ως άνθρωποι. My son, because he's half Cypriot, and I'm not going to say Greek or Turkish, he's half Cypriot. And I worked for 10 years in the peace building program of UNDP, so I really want him to learn the culture of peace and tolerance and multiculturalism, and to learn to meet other children from other cultures, and to learn to essentially be friends with people no matter where they come from or what they believe. How important do you think it is for children to play together, to interact together? I think that's the best way to learn how to be friends in later life. I think that's the best way to learn tolerance, to learn about difference and how to celebrate difference. And the only way to do that is to play and to interact together. Martıyla geldim bugün. Çocuklara yönelik etkinlik olduğunda hoşuma gider, o da gelsin. Farklı dillerden, farklı kültürlerden öğrensin. Avrupa nedir? Avrupa neyi ifade eder? Bunları hep öğrensin istiyorum. Çünkü biz de Avrupa vatandaşıyız. Peki bu tip etkinlikler verimli oluyor mu? Sen çocukta bunun geri dönütlerini alıyor musun? Tabii ki 7 yaşında bir çocuk televizyon, bilgisayar, iPad bu tarz şeylere çok önem veriyorlar. O yüzden dışarıya çıkıp başka bir etkinliğe gitmek çok önemlidir bu yaşta. Başka çocuklarla, farklı kitlelerden, farklı yaşam tarzı olan ailelerle birlikte olduğunda farkındalık yaratır bu ve farklı, mesela bugün belki şey diyecek, hatırlatacağım kendine hangi dillerden kelime öğrendiniz, en çok beğendiğin bölüm neydi, arkadaşlarında gördüğü, yani böyle yerlerde Martı çok sevinir ve sonradan da anlatır bana, yani işte soru da sorar, öğrendiklerini de aktarır. Bence çok verimlidir ve çok şeyler öğrenirler. Γνωριζόμαστε εδώ και 14, 2000. So we've known each other, γνωριζόμαστε εδώ και 15 χρόνια. Γνωριστήκαμε στην Πύλα, όταν ήμασταν και οι δύο έφηβες, σε ένα αντικοινωτικό φεστιβάλ, και από τότε κρατήσαμε επαφή. Και τώρα, 15 χρόνια αργότερα, ακόμα είμαστε μαζί. Σήμερα κάνουμε για πρώτη φορά αυτό το εργαστήριο, αλλά κάνουμε διάφορες άλλες δραστηριότητες μαζί. Και η Μελίση είναι μια από τις καλύτερες μου φίλες. Και όσα χρόνια και αν περάσω, νομίζω αυτή η φιλία θα κρατήσει για πολύ καιρό. Aslında arkadaşımın söylediği gibi biz çok uzun zamandır arkadaşız ve yani beraber bir şeyler yapmak bizim için her zaman çok güzel olmuştur. Özellikle yani biz kendimiz zaten bir araya gelirken her zaman iki toplumluluğu çok önde tutarak bir araya geldik. Yani her zaman biz bir şey yaparken aslında başkalarının da biz örnek almasını isteyerek yaptık. Bu yüzden de bugün buradayız ve yani çocuklara bunu vermek istiyoruz. Yani Avrupa ile ilgili bir şeyler öğretirken aslında çocuklara beraber bir şey öğrendikleri zaman beraber yaşayabileceklerini göstermek istiyoruz. Çünkü öğrendiğimiz şeyler bizi yaratır. Bu yüzden de yani ne öğrenirsek ve kimlerle beraber öğrenirsek o insanlarla beraber olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden bugün beraberiz ve buradayız. If more children are like your son and the friends that he has and they do interact, what kind of Cyprus do you foresee? Είναι μια Κύπρο την οποία ονειρεύουμε. Ελπίζω ότι τα παιδιά, το πιο σημαντικό, είναι να δουν και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον νησί.
Για τις εισηγήσεις και ιδέες σας το τηλέφωνο μας είναι 22 86 23 48 και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο biz@cypc.com.cy. Biz Emiz programı için irtibat telefon 00357 22 86 23 48. Elektronik posta biz@cybc.com.cy. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω το σημερινό μας καλεσμένο. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος και φίλος Γιώργος Κασκάνης για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Όταν έρχεται η Άνοιξη». Γιώργο, καλωσορίζεις. Καλησπέρα. Βασικά το βιβλίο πραγματεύεται, αν καλά αντιλαμβάνομαι, μια ματιά που το έχω ρίξει, τα γεγονότα μετά που άνοιξαν τα οθράματα το 2003. Έτσι, ξεκινήσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ακριβώς είναι, αν θέλεις, η δική σου προσέγγιση με βάση τα γεγονότα τότε. Να πούμε ότι είναι μια συλλογή κειμένων που γράφτηκαν στην Εφημερίδα Πολίτης από το 2003 μέχρι και πρόσφατα φτάνουν τα άρθρα αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίοδο του 2003 το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Είχα πάντα την αίσθηση και έχω την ακόμα την αίσθηση ότι εκείνη ήταν η φοβερή στιγμή της επαφής των ανθρώπων. Ήταν η πρώτη φορά που το Κυπριακό έφευγε από τα χέρια των πολιτικών και κατέβαινε στα χέρια των απλών πολιτών, οι οποίοι αντέδρασαν με έναν τρόπο αυθόρμητο και απόλυτα θετικό, και μέσα από το βιβλίο περιγράφονται εκείνες τις στιγμές όπως τις αντιλήφθηκα προσωπικά, όπως τις έζησα προσωπικά, όπως τις εισέπραξα από τις διάφορες εξελίξεις της συγκεκριμένης περίοδου. Πιστεύω πραγματικά, και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να το πω, ότι εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε κάποιος εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Τουρκοκύπριους που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Αυτή η θεώρηση ότι το έκανε ο Ντεκτάς είναι λανθασμένη, το έκανε υπό την πίεση των μεγάλων διαδηλώσεων και του ξεσηκωμού των Τουρκοκυπρίων, και έχω την πεποίθηση ότι αυτό το βιβλίο ενδεχομένως να αποτελεί και ένα μικρό από μέρους μου ευχαριστώ προς τους Τουρκοκύπριους για αυτή την εξέλιξη. Επειδή μου δίνεις ευκαιρία να κάνω την επόμενη ερώτηση. Επειδή η ολόκληρη ζωή είναι γεμάτη από στιγμές, και επειδή αναφέρθηκε στη λέξη στιγμή, μήπως χάσαμε τη στιγμή? Ναι, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή των ανθρώπων είναι οι στιγμές. Και αυτή ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Μια στιγμή την οποία όσοι δεν την έζησαν, έχασαν. Σωστό. Ως άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικά ζητήματα. Έχασαν ως άνθρωποι. Γιατί δεν μπήκαν σε αυτό το κλίμα της επαφής να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη μεγάλη υπόθεση που μέχρι σήμερα την είδαμε να κινείται σε κλειστές αίθουσες, σε πολιτικά γραφεία, σε συμβούλια ασφαλείας και όλα αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που μπορούσε ο καθένας να διαχειριστεί ή εν πάση περιπτώσει να αναζητήσει μέσα από αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων την προοπτική, και πραγματικά ήταν η μεγαλύτερη κατά την άποψή μου στιγμή, την οποία επαναλαμβάνω και υπάρχει και σχετικό κείμενο στο βιβλίο. Όσοι την έχασαν, έχασαν. Σωστό. Γιώργος, μέσα κοίτα çok güzel bir fotoğraf var. Kimdir bu yaşlı bayan? Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η γιαγιά που ζούσε στο σπίτι του παππού μου. Μετά από μεγάλη προσωπική ζήμωση και μέσα στο κλίμα βλέπουμε τώρα της περίοδου εκείνης, αποφάσισα κι εγώ να πάω στο χωριό του παππού μου, στη Μύρτου, στην επαρχία Κερίνιας, για να το επισκεφθώ. Ήταν ένα τάμα για τον ίδιο τον παππού που είχε φύγει και δεν πρόλαβε αυτή τη στιγμή. Και στο σπίτι βρήκα αυτή την τουρκοκύπρια γιαγιά από την Ανδρολίκου, τυφλή, η οποία χωρίς καλά-καλά να με δει, αφού είχε πρόβλημα στα μάτια, μου απευθύνθηκε στα ελληνικά ρωτώντας «Και μάλι εσύ είσαι». Καθίσαμε, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Θα την ξαναδείξουμε
για αρκετή ώρα φωτογραφία. Και συζητούσαμε την κατάσταση και αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε η γυναίκα μου, χωρίς να το αντιληφθούμε, έξω από το σπίτι και θεώρησε ότι ήταν η πιο χαρακτηριστική στιγμή, η πιο χαρακτηριστική σκηνή που νομίζω ότι εκφράζει το σύνολο του βιβλίου. Μ' αρέσει εκεί που σου κρατάει για το χέρι και αυτό λέει πολλά. Μια απλή χειρονομία που στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Ήταν μια πολύ δυνατή ανθρώπινη στιγμή, την οποία θα την πάρω μαζί μου. Είναι από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Καθίσαμε, μιλήσαμε λίγο, μου είπε για τα... Εσείς που θέλατε ένεση και εμείς που θέλαμε ταξίν και τα κάναμε θάλασσα και χάσαμε και ο ένας και ο άλλος. Ρωτούσε αν έγινε κάτι... Δεν ήταν ενήμερη των εξελίξεων. Αν έγινε κάτι για να πάει αυτή στο σπίτι της, να πάμε εμείς στο δικό μας το παππού. Και είναι αυτή ακριβώς η δυναμική εκείνης της περίοδου, όπου οι άνθρωποι έβρισκαν μεταξύ τους τις λύσεις. Θυμάστε όλοι ότι τότε οι Τουρκοκύπροι φύλαξαν ενθύμια μια ζωής να τα παραδώσουν στους Τουρκοκύπριους. Κάποιοι παρέδιδαν τα κλειδιά, αυτός που σήμερα ονομάζουμε Χρήστης, παρέδιδε τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, ετοιμαζόταν για την δική του μετακίνηση στο χωριό του. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι δεμένοι με τη γη τους είναι μόνο οι Ελληνοκύπροι. Είναι όλος ο κόσμος δεμένος με τη γη του, με τη χωριά του, με τις εμπειρίες που έζησε, με τους προγόνους του. Όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα αντιληφθούμε στην Κύπρο. Δεν είμαστε δύο ξεχωριστές καταστάσεις. Είμαστε όλοι άνθρωποι του ίδιου νησιού. Σωστό. Evet, gerçekten 2004 yılında o toplumun, iki toplumun da yarattığı o sinerji bir baharı getirmişti. Fakat ardından sonbahar geldi. Και όχι μόνος. Ναι, είναι γεγονός ότι εκείνη την δυναμική των ανθρώπων δεν την αξιοποίησαν οι πολιτικοί. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε ένα βαθμό την πολέμησαν. Εκείνη, αν θυμηθούμε, η ενοχοποίηση των διελεύσεων στα κατεχόμενα, οι θεωρίες του ότι αν επιδείξει κάποιος στο διαβατήριο θα αναγνωρίσει το καθεστώς των κατεχομένων, όλα αυτά που αναπτύχθηκαν στον πολιτικό λόγο σκότωσαν την ανθρώπινη επαφή ή επιχείρησαν να σκοτώσουν την ανθρώπινη επαφή. Δεν το κατάφεραν τις πρώτες μέρες. Ο κόσμος αντέδρασε αυθόρμητα, όπως του έβγαινε. Ζούσαμε σε μια πατρίδα του συναισθήματος τη συγκεκριμένη στιγμή. Δυστυχώς οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, και δεν θα αναφερθώ, δεν είναι θέμα το δημοψηφίσματος ή οτιδήποτε. Εγώ αυτό που επικρίνω έντονα την πολιτική ηγεσία της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι δεν αξιοποίησε εκείνη την δυναμική, δεν την μετουσίωσε σε πολιτική πράξη για να πάμε σε αυτό που ήταν το ζητούμενο πάντα, την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Προσπάθησε να την σκοτώσει και επέστρεψε σε μια λογική διαπραγμάτευσης με τον Τενκτάζ, με τους πολιτικούς της άλλης πλευράς, πάλι πίσω από τις κλειστές πόρτες, αφήνοντας αμέτωχο για ακόμα μια φορά τον ίδιο τον λαό. Γιώργο, γιατί τώρα να κυκλοφορήσει το βιβλίο, και σε ρωτώ αυτό γιατί ακούγοντας ένα απόσπασμα από μία από τις ομιλίες σου που έκανες κατά την παρουσίαση του βιβλίου, ήσουν έντονος και ξεκάθαρος που έλεγες ότι δεν το κάνω ούτε για εκδίκηση για όλους εμάς που ζήσαμε κάποια την περιβόη, λέω το εγώ αυτό, την περιραίουσα ατμόσφαιρα που πήγαινε και αυτό σαν, αν θέλεις, σαν φράση μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Ναι, ήταν ένας μακρύς προβληματισμός. Στην αρχή ήθελα να ξαναγραφτεί όλο το βιβλίο από την αρχή, χωρίς να είναι η παράθεση των άρθρων. Μετά από συζητήσεις και με φίλους και κυρίως με τη σύζυγό μου, η οποία είχε μια καταλυτική παρέμβαση στο... Είναι και προλογίζει άνθρωπος του χώρου. Είπαμε ότι ήταν πιο σωστό να τυπωθούν ξανά εκείνα τα άρθρα, τα κείμενα της περίοδου, που φέρουν το χρώμα της περίοδου, αν θέλετε και την προχειρότητα, να το πω εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι τη μια μέρα ζεις κάτι, την άλλη το γράφεις, έχει αυτή την αμεσότητα μάλλον καλύτερα. Αμεσότητα. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι πραγματικά για να επανέρθουμε σε μια περίοδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα και τον διχασμό τότε, στη συζήτηση εκείνης της εποχής. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, είχα την ανάγκη μέσα από μια πράξη
να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ στους Τουρκοκύπριους για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και θεωρώ ότι μέσα από το βιβλίο νομίζω ότι διατυπώνεται αυτό. Σε ένα σημείο λες να γίνει συζήτηση που δεν έγινε τότε. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν έγινε τότε η συζήτηση. Τότε πέσαμε γρήγορα στην σύγκρουση, στις αντιφάσεις, στο φανατισμό. Δεν έγινε μια ψύχρεμη συζήτηση. Πολλά πράγματα ακούστηκαν τα οποία δεν ήταν αληθινά. Δεν αναδείχθηκαν εκείνα που θα έπρεπε να αναδειχθούν, όπως ήταν η δυναμική της επαφής. Και νομίζω ότι λάθος δικό μας, των πολιτών, δεχθήκαμε πολύ σύντομα να επιστρέψει το Κυπριακό στα χέρια των πολιτικών και να μείνουμε εμείς πάλι αμέτωχοι όλης αυτής της διαδικασίας. Και έχω την εντύπωση ότι αν θα πάμε σε κάποια προοπτική, αν θα δημιουργήσουμε μια προοπτική, αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι μέσα από πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τον προβληματισμό, τις συμφωνίες, τις διαφωνίες, την ανταλλαγή επιχειρημάτων. Πρέπει η ίδια η κοινωνία να διαμορφώσει αυτό το οποίο θέλει πραγματικά να ζήσει ως προοπτική αυτού του τόπου. Bu kitap önemli çünkü o referandum döneminde, yani kapıların açılmasıyla birlikte yaşanan, o ortaya çıkan enerjiyi, o fırsatı kaybettiğimizi, nerelerde de hata yaptığımızı ve aslında Kıbrıs sorununun çözümünün iki toplumun kuracağı yakın ilişki demek olduğunu anlatıyor. En önemli sorun insanlar arası ilişkileridir. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Και επαναλαμβάνω ότι δεν θα συζητήσουμε σε πολιτικό επίπεδο τι χάθηκε το 2004 με το δημοψήφισμα. Αυτό δεν έχει και οποιαδήποτε σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα εκείνης της περίοδου, όπως τόσο δυναμικά είχε εκφραστεί. Σήμερα, ενδεχομένως με μια πιο ψύχρεμη ματιά, να πιάσουμε εκείνο το νήμα της επαφής των ανθρώπων και να το μετατρέψουμε σήμερα, αν είναι δυνατόν, σε πολιτική πράξη πια, μέσα από αυτή την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια αναζήτησης λύσης του Κυπριακού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Νομίζω ότι όσοι έζησαν εκείνη την περίοδο μπορούν να ανακαλέσουν εύκολα στη μνήμη τους τα συναισθήματα, τα οποία ενδεχομένως σε μια πιο ήρεμη περίοδο όπως είναι η σημερινή, να τα μετατρέψουμε σε πολιτική πράξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο κάποια στιγμή, να οδηγηθούμε σε αυτό που όλοι αναζητούμε, την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Bu kitapta bir şey var, Kıbrıs toplumunun da nasıl değiştiğini sen gözlemledin. Çünkü bir kronolojik bir biçimde yazıldı. Yani o dönemden bugüne Kıbrıs Türk toplumunda nasıl değiştiğini görebiliriz. Ναι, υπάρχουν θετικές και αρνητικές αλλαγές σε αυτήν όλη την περίοδο. Για παράδειγμα, επειδή ακριβώς το βιβλίο αποτελεί και όπως καταγράφεται στον πρόλογο ένα προσωπικό δικό μου και πολιτικό κατ' επέκταση ημερολόγιο, διαπίστωνα την μεγάλη σημασία που είχε να επισκεφθεί κάποιος τότε τα κατεχόμενα και να διαπιστώσει πόσο παγωμένη ήταν η κατάσταση από το 1974 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έλεγα πάντα και καταγράφεται ότι όποιος ήθελε να ξαναζήσει την Κύπρο του 1974 έπρεπε να περάσει στα κατεχόμενα. Μπορεί οι ελεύθερες περιοχές να είχαν αλλάξει, να είχαν αναπτυχθεί, να είχαν δημιουργήσει άλλες καταστάσεις, αλλά τα κατεχόμενα σε μεγάλο βαθμό τότε διατηρούσαν το χρώμα, τη μυρωδιά και την ομορφιά της απλοϊκής Κύπρου του 1974. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο συναισθηματικό, είναι και άκρος πολιτικό. Σωστό. Γιατί ο καθένας θα μπορούσε να αντιληφθεί τότε πόσο πιο εύκολα ήταν τα πράγματα, είτε μιλούσαμε για περιουσιακό, είτε μιλούσαμε για μετακινήσεις. Μετά, λίγα χρόνια μετά, διαπίστωνε ο καθένας πόσο δραματική ήταν η αλλαγή και στα κατεχόμενα. Και επί του εδάφους και επί της νοοτροπίας των ανθρώπων, οι οποίοι χάθηκε η ευκαιρία να το λύσουμε, αλλά μάλλον αναζητούμε κάποιες άλλες διεξόδους, κάποιες άλλες λύσεις και κακώς οδηγήθηκαν τα πράγματα σε μια
δημιουργία ακόμα πιο περίπλοκων καταστάσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα στις συνομιλίες. Όταν συζητούμε το περιουσιακό και όταν λέμε, για παράδειγμα, για περιουσίες που έτυχαν αξιοποίησης και εκμετάλλευσης στα κατεχόμενα, καλά είναι να γνωρίζουν οι Ελληνοκύπριοι ότι αυτό συνέβη μεταξύ του 2004 και του 2016. Δεν συνέβη προηγουμένως στον βαθμό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, είναι ότι όλα αυτά που λες, Γιώργο, έγιναν αμέσως μετά το δημοψήφισμα, και είναι ότι με ευθύνη όλων, συμπεριλαμβανομένου και εμάς, αντί να φέρουμε την άνοιξη, φέραμε την βαρεχημονιά εδώ και ακόμα τόσα χρόνια. Προμηνύεται τώρα, έχοντας, πάμε και λίγο πιο πολιτικά, θέλεις πιο βαθιά, προμηνύεται τώρα μια δεύτερη άνοιξη. Και αν μου επιτρέπεις, στον υπόλοιπο λες να έχεις τα παράθυρα ανοιχτά. Έχουμε τώρα όμως τα παράθυρα ανοιχτά, έχουμε ανοιχτά ανοιχτή την ψυχή μας, την καρδιά μας, το μυαλό μας, με την εμπειρία που μεσολάβησαν αυτά τα 12-13 χρόνια. Ναι, η συμπλήρωση του τίτλου με εκφράζει απόλυτα, διότι έχει ακριβώς το νόημα ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ανοιχτούς τους ορίζοντες, ανοιχτό το βλέμμα, ανοιχτή την ψυχή, για να αντιλαμβάνονται όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Να μην περιμένουν κάποιο καθοδηγητή να τους τα υπαγορεύσει τι σημαίνει το τάδε και τι σημαίνει το άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να εισπράττει από μόνος του, να διαμορφώνει, να ζυμώνει την δική του άποψη και να καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Θέλω να πιστεύω ότι ζούμε σε μια... η κοινωνία σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Ότι από τότε άνοιξαν πολλά παράθυρα. Ότι ο καθένας αναζητεί τον δικό του ρόλο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντίληψη του τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι πια πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ασυγκρίτως μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων, παρακολουθεί με ηρεμία, ψυχραιμία και ελπίδα τις εξελίξεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ποτέ δεν ήταν εύκολα. Σίγουρα. Ειδικά όταν αυτό αναζητείται σε ένα πολιτικό επίπεδο, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν εκατέρωθεν διαφωνίες και αναζητήσεις και διεκδικήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι πλέον στο κοινωνικό επίπεδο ο κόσμος είναι πιο ψύχρεμος, πιο ήρεμος, παρακολουθεί και αναμένει. Και αυτή η αναμονή εγκυμονεί, θέλω να πιστεύω, την άνοιξη. Toplumlara neler önerin? Siyasilerden çok toplumlara, insanlara neler önerin? Bu dönemde ne yapmaları gerekir? Πιστεύω πραγματικά στην επαφή των ανθρώπων. Πιστεύω στην ανάγκη να έρθουν κοντά οι άνθρωποι. Γιατί όσο πιο κοντά έρχονται, τόσο πιο απλά διαπιστώνουν ότι είναι τα προβλήματα που τους χωρίζουν. Προς τους Ελληνοκύπριους, λέω πραγματικά και επιμένω σε αυτό, ότι θα πρέπει όσοι δεν το έκαναν να πάνε να δουν τους τόπους τους. Σε τελική ανάλυση, είναι εύκολο να λέει κάποιος ότι αγωνίζομαι για κάτι το οποίο τα παιδιά του δεν γνωρίζουν. Αν θέλουμε πραγματικά να ξαναζήσουμε τον χώρο, αν θέλουμε να πιάσουμε ξανά το νήμα και να το φέρουμε στις νέες γενιές, δεν είναι απλώς με το να διατυπώνουμε συνθήματα. Να πάμε να δούμε τους τόπους μας. Και εκεί θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Και εκεί, μέσα από τις κουβέντες, μέσα από την ανθρώπινη επαφή, επαναλαμβάνω, πιστεύω ακράδαντα, ότι τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Θα δει ο καθένας ότι υπάρχουν λύσεις για όλα τα ζητήματα. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο στοιχείο όλης αυτής της προσπάθειας είναι η ανθρώπινη επαφή. Θα πω κάτι σε πολιτικό επίπεδο. Ως ελληνοκυπριακή πλευρά δοκιμάσαμε όλες τις επιλογές. Προσφυγές στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενιαία αμυντικά δόγματα, πυράβλους, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πάντα. Δεν απέδωσαν. Δεν δοκιμάσαμε ποτέ στον βαθμό που θα έπρεπε την σχέση μας με τους Τουρκοκύπριους. Αυτή την μεγάλη δύναμη που έχει ο τόπος μόνος του,
χωρίς ξένους παράγοντες, δεν την αξιοποιήσαμε στον βαθμό που θα έπρεπε και νομίζω ότι αυτό στήχησε σε όλη την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μέχρι σήμερα. Μα ακόμη και πρόσφατα, Ρογκοτό, όταν πριν μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, βγαίναν στους δρόμους 100-120 χιλιάδες Τουρκοκύπροι, πώς τους στηρίξαμε εμείς? Μα ακριβώς αυτό είναι, που καταγράφεται και στο βιβλίο. Θυμάσαι, ήμασταν μαζί στις τηλεοράσεις. Ούτε ιδιαίτερη σημασία είχαμε δώσει, ακόμα και εμείς από άποψη δημοσιογραφίας. Κλέβαμε 2-3 πλάνα που πρόβαλαν τα τουρκικά, οι τουρκικές τηλεοράσεις, για να πούμε ότι γίνεται και αυτό. Δεν είχαμε αντιληφθεί την δυναμική που έκρυβε όλη αυτή η εξέγερση. Και γι' αυτό δεν μπορέσαμε, τουλάχιστον δεν μπόρεσε η πολιτική ηγεσία να αξιοποιήσει αυτή την δυναμική όταν προέκυψε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, όταν προέκυψε εκείνη η σημαντική. Έχουν απομείνει μόνο 2-3 λεπτά και ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι, να μιλήσουμε πάση σε πολιτικό επίπεδο, ότι οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, ότι θα είναι μια ανοιξιάτικη μπόρα, θα το παίξουμε και λίγο με τον τίτλο, που θα έρθει, θα περάσει και δεν θα αφήσει πίσω τη σημαδιά και ζημιές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, τα ζήσαμε, τα είδαμε δυστυχώς, ότι όταν πλησιάζουν εκλογές, ανεβαίνει πάρα πολύ ένταση, γίνονται όλοι οι μεγαλύτεροι πατριώτες, ο εθνικισμός ξαναξυπνά δυστυχώς και είναι όλα αυτά που παίρνουν πίσω και πολλές φορές και τις συνομιλίες. Επαναλαμβάνω ότι θέλω να πιστεύω ότι πλέον η κοινωνία είναι πιο όρημη, ότι με μικρό πλέον ποσοστό αρέσκεται ή ικανοποιείται μόνο από συνθήματα. Είναι η εποχή να πει ο καθένας πώς προχωρούμε παρακάτω, όχι άρνηση, όχι γενικόλογες τοποθετήσεις, συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Και θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, οι εκλογές είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Σίγουρα. Θα έρθει, θα ολοκληρωθεί, θα δώσει τα αποτελέσματά του. Δεν είναι κάτι που θέλω να πιστεύω ότι θα παρεμποδίσει την όλη προσπάθεια, η οποία θα εξελιχθεί αμέσως μετά. Κιτάπονες, Türkçe'ye çevrildi ama tanıtımı daha yapılmadı değil mi? Ναι, δεν έγινε η παρουσίαση. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον Νιαζίκη Ζίργιουρεκ, ο οποίος ανέλαβε την έκδοση και τις εκδόσεις Ετεροτόπια. Έχει μεταφραστεί και εδώ θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την φίλη τη Βούλα για τη μετάφραση που έκανε. Νομίζω ότι κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία στα κατεχόμενα. Η παρουσίαση προγραμματίζεται για τις επόμενες μέρες. Είναι μεγάλη η χαρά μου από το γεγονός ότι την δυνατότητα ανάγνωσης αυτών των κειμένων θα έχουν και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες. Σωστό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πού το βρίσκουμε αλλού το βιβλίο? Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να είχαν όλοι συμπεριλαμβανομένου και πάρα πολύ των συναδέλφων την ίδια σκέψη, την ίδια στάση ζωής όσον αφορά επιτέλους θέλεις της επανένωσης αυτού του νησιού. Μακάρι είχαμε όλοι την ίδια στάση που έχεις εσύ εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχόμαστε να είναι καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μέσα από αυτά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μπορεί να πάρει ο καθένας μας και να ευχηθούμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Nasıl gelin? Gazeteci abimiz Yorgos Kaskanis'i uğurladık. Programımız devam ediyor. Çok tatlı bir insanı tanıyacağız şimdi. Aliye Ummanel kendisi tiyatroda dramaturg olarak çalışıyor. Bize nasıl dramaturg olduğunu, bunu nasıl seçtiğini, nasıl gittiğini anlatacak. Buyurun. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudum. Edebiyat bölümü mezunuyum yani. Fakat o bölümde biz tiyatro
metin analizi dersleri alıyorduk. Yani tiyatro edebiyatıyla ilgileniyorduk ve çok sevdiğim derslerdi. Daha iyi oldum, başarılı olduğum derslerdi. Orada hocamın yönlendirmesiyle şiir ve tiyatro, bunlarla yaşayacağımı biliyordum. Fakat akademide devam ederim, teoriyle devam ederim, yazarlık yaparım diye planlıyordum. Oradaki hocamın önerisiyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kuramları Eleştiri ve Dramaturji bölümünde yüksek lisans programına girdim bir sınavla. Ve orada hem 2 yıl boyunca master yaptım hem de o 2 yıl master programından önce bir hazırlık, bilimsel hazırlık dönemi koşulu koydular. Dolayısıyla 1 yıl boyunca ben bütün lisans derslerini almış bulundum, teorik dersleri. Sonra da yüksek lisansımı yaparak Kıbrıs'a döndüm. Aliye Ummanel Kıbrıs'a döner dönmez dramaturg olarak çalışmaya başlamıştır. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda görev alan Ummanel, tiyatroda dramaturgun rolünü anlattı bizlere. Turuncu bir güneş yükseliyor. Dramaturg, tiyatro kotaran, oyun kotaran ekibin parçalarından biri. Fakat bir sahne gerisinde olan bir kişi. Ve daha çok oyun metniyle ilgileniyor. Yani edebiyat yönüyle ilgileniyor tiyatronun. Çünkü biliyorsunuz sahnede izlediğimiz temsil aslında ilk önce bir edebiyat metninden kaynaklanır. En yukarıda tepede yazar vardır. Ve bizler yazarın bize bıraktığı, verdiği, emanet ettiği metni seyirciye ulaştırmakla görevliyiz. En doğru şekilde ulaştırmakla. Dolayısıyla okuduğunuz sözcüklerin cisimleşmesi gerekiyor. Orada okuduğunuz repliklerin cisimleşmesi, duyulması, sese dönüşmesi gerekiyor. Oradaki duyguyu hissettirerek, oradaki aksiyonu doğru kavrayarak iletmemiz gerekiyor. Belli göstergelere ulaşabiliriz değil mi? Oyun gibi, yani aksiyon, olay gibi, hareket gibi ya da ses gibi. Bunlar seyircide orada anlatılanı uyandırabilecek öğelerdir. Canlandırabilecek öğelerdir seyirci için. O noktada dramaturg yazarın sesini, metnin sesini kavramaya çalışan kişidir. Çocuklar, dün gece dinledikleri masalı bu sabah arkadaşlarına... Bunun için tabii ki teorik bir bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Biçim, içerik ilişkisini kavramak durumunda. Dolayısıyla türleri, tiyatro türleri, oyun türlerini ya da tiyatro tarihini bilmek durumunda. Yazarın yaşadığı dönemi, koşulları bilmek durumunda. Hangi duyarlılıktan metin üremiş gibi. Masal anlatıcısı çocuklara lahayo diyor. Afrikalı çocuklar da masal başlasın diye lahayo diyordu. Çocuklar da masal başlasın diye lahayo. Çocuklar da masal başlasın diye lahayo. Çocuklar da masal başlasın diye lahayo. Peki şunu soracağım, yönetmenle karşı karşıya kaldın oluyor mu hiç? Tabii ki oluyor, evet tabii ki oluyor. Fakat yönetmen de zaten bir dramaturg gibi bakabilmek durumunda. Yani o da eğer sorumluluk, bir sorumluluk meselesi çünkü en başta siz yazara karşı sorumlusunuz. O da bu bilinçteyse ki evet böyle, genellikle böyle bir tecrübe yaşıyorum ben. O da aynı şekilde oturur tartışırız ve en içimize sinen, en sorumluluk duygumuza hizmet eden kararı alarak devam ederiz mesela. Ya da uyarlamalar olur. Onlarla ilgili çalışır yine. Ya da az önce bir çocuk oyunu izlediniz mesela. Canını en çok ne yakar? O oyun bir masaldı. Bir Afrika masalından bir sahneye bir oyun çıkardık. O oyunun çalışma aşamasında o metni, masalı oyunlaştırabileceğimiz öğeler nedir? Onun peşinden koşan ekiple birlikte o metinde dramatik olan nedir? Neleri yaparsak
gerçek bir dramatik metne ulaşırız. Yeniden kurgulama aşamasında da çalışıyorum. Ya da işte oyunun sonunda, çocuk oyunun sonunda şarkılar vardı. Onun sözlerini yazıyorum. Ama ne yapıyorum? Metnin içinden çıkarmaya çalışıyorum o sözleri. Onun müziğe uydurabileceğim bir iki şey ekliyorum. Yani onu müzikal kılabilecek. Bu tür yani sözcükler edebiyat. Yani aslında bir tesadüf değil herhalde. Amerikan edebiyatı okuyorum, sonra tiyatro okuyorum. İkisi arasında herhalde yürüyebileceğim en doğru köprüydü. Tamam, yok ona dönemeyeceğim şimdi. Bir konuşalım daha dur. Yine zarar. Aliye Ummanel, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun tek dramaturgudur. Tiyatroda 10 yılı aşkın bir süredir çalışan Ummanel, dramaturg olarak görev almaktadır her oyunda. Bebeğim, ben bugün plastik cerrahıma gideceğim, bana para ver. Kredi kartına ne oldu? Bitti. Ne? Ben dün daha ona 10 bin lira yatırdım. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda Yaşar Ersoy hocamız, eğer istersen burada çalışabilirsin gibi bir öneri sunduğunda başladım. Daha sonra hep yine giderim, işte akademide devam ederim. Çünkü yazmaktı benim bütün aslında idealim. Fakat tiyatro pratiği öyle büyülü bir şeydi ki, yani orada okuduklarımın, teorik açıdan okuduklarımın tam anlamıyla karşılığını buldum. Hayatla ilişkisini buldum ve çıkamadım. Daha sonra işte şu an 2014, yaklaşık 10 yıldır, 2004 Mayıs'ından beri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndayım. Önce dramaturg olarak ve hala dramaturg olarak buraya girme sebebim ve buradaki esas üretim alanım odur. Daha sonra da buradaki sanatçı arkadaşlarımın ve yine bahsettiğim gibi büyüklerimin, hocalarımızın desteğiyle ve teşvikiyle reji alanında da elimi taşın altına koymak ya da çalışmak yolunu seçtim. Ve oyun yönetmeye başladım. Şu ana kadar 5 oyun oldu. Yaptığım ilk oyundan beri kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam geriye dönüp kurtulma ihtimalindeydik ki arkamıza çöp toplayan o uzun araçlardan biri ilişti. Hay sıkışa kaldık ortada. Şoförü çöplerle konuşmak için arabadan indi. Ben de bekleyeyim bari dedim. Birden benim yandaki camda bir tıkırtı meydan oldu. Hay ilikti mi ben böyle birden? Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda 5 tane oyun yönettim şu ana kadar. 3 kadınla başladık. Doğum günü partisi, sonra Pasatempo, kendi yazıp yönettiğim bir oyundu. Sonra Philip Otsun Büyük Öfkesi ve ardından da Ortak Bölenlerin En Büyüğü, en son yönettiğim oyun. Her biri aslında çok farklı türlerde oyunlardır. Genellikle tabii ki bir sanat anlayışını benimsemeye çalışıyorum ama aynı zamanda da denemeyi aldım. Çok seviyorum. Dolayısıyla birbirinden çok farklı oyunlar her biri tür bakımından. Ne bu? Sana hediye. Ne? Bugün benim doğum günüm değil. Ay elbette doğum günü. Hadi aç bazıları yurt dışında evet oynandı. Üç kadını Sivas'ta ve Ankara'da oynadık. İlk yönettiğim oyundu. Bizim devlet tiyatrosuyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarıyla protokollerimiz var Türkiye'de. Ve turneler yapabiliyoruz. Onların programlarında oynayabiliyoruz kimi zaman. Kimi zaman festivallerde yer alıyoruz. Onlar da aynı şekilde bizim festivalimize konuk oluyorlar. Dolayısıyla o bağlamda üç kadını Sivas ve Ankara'da oynadık. Daha sonra
Pasatempo oyununu Ankara'da oynadık, evet. Fakat Pasatempo oyununun premierini biz Paris'te gerçekleştirdik. Hmm. Çünkü o oyun özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümü sebebiyle düzenlenen bir festival kapsamında yer aldı. O festivalde yer almak için yazıldı da aynı zamanda. Çünkü çatışma bölgeleriyle ilgilenen bir oluşumun düzenlediği bir festivaldi ve duvar temasını içeriyordu festivaldeki tüm oyunlar. O bağlamda, o temayla yazılmış, kaleme alınmış bir oyundur. Duvarın bizim hayatımızdaki savaş sonrası doğan neslin bir insanı olarak benim hayatımdaki yerini düşünerek kaleme aldığım bir oyundu. Somut bir duvardan ziyade savaşı yaşamamış, tecrübe etmemiş, orada silah tutmamış, savaşla ilgili kararlar almamış bir insan olarak ve onun üstelik ardından doğmuş bir insan olarak onun bizim hayatımıza bıraktığı etkileri ve nasıl bir duvar oluşturduğunu anlatmaya çalışmıştım. Tüm bu hummalı çalışmaların içerisinde üretmeye yine de devam ediyorsun ekstra olarak. Kitaplar var, şiir kitapları var. Son olarak Kuyu çıktı. Bu yoğunlukta bu üretim nasıl oluyor? Duygular sığmıyor mu sadece sahnelere? O üretim iyi ki var. O üretim iyi ki var. Şiir başka türlü diğer alanlardaki üretimlerin çok dışında başka. Böyle gölgem gibi hissediyorum onu. Hep öyle tanımlıyorum bu ara. Sanki diğer her şey aslında daha sonradan öğrenilmiş. Fakat şiir en baştan beri doğal olarak oradaymış gibi. Yani işte şiirle geldim ama tiyatroyu yolda buldum gibi hissediyorum. Hı. En kestirme tabiriyle. Hı hı. Dolayısıyla o kendimle kalabildiğim, kendi doğama yaklaştığım zamanlarda benimledir ve düşer. Ve bir kimi zaman terapi, kimi zaman tedavi, kimi zaman işte iyileşme süreci gibi bir şey, şiir. İyi ki var. Düş Geceye Düşünce 2008 yılında çıktı. İlk şiir kitabımdır. Bir başlama, deneme, kendimi görme gibi tanımlayabileceğim bir kitaptır o. Kuyu biraz daha tabii ki aradan 5 yıl geçti yaklaşık. Biraz daha olgunlaştığım bir evrenin ürünüdür herhalde. Son 5 yılın şiirleridir. Onların arasından yaptığım bir seçkinin ürünüdür. Peki bu içe bakışta genelde sanki hüzünlü bir duygu var. En azından ben bunu hissettim okurken şiirleri. Aslında ilk şiir, Kuyu ismini taşıyan ilk şiir. Yatay bir kuyu yontuyorum zamana. Yürüyorum kıtalar arasında. Kuyu soğuk, kuyu sar. Bağır alabildiğine bağır. Kimse eremez karanlığına. Diye kitabı da başlatan şiirdir. Kuyuyu başlatan şiirdir. İlk karşımıza çıkan. Fakat kitabın sonuna doğru aslında daha sonra uyanış bölümü ve arkasından da ağarma isimli bölümle ışığa doğru bir yolculuk varmış gibi hisset. Öyle bir kurgusu var kitabın. Dolayısıyla son şiirde ay batıyordu, içime doğuyordu, içim bir kuyudan yükseliyordu diyor. O yüzden evet, ışıkla beraber belki duygu durumunda da, belki hayat halinde de bir ağarma kurgulamaya çalıştığımı söyleyebilirim. Bir davul. Oyuncak bir davul. Yanan yok diye. öpmeyecek misin? Bak, sopaları da var içinde. Boynumu asayım mı? Böylece bir başka bizimizin sonuna geldik. Farklı bir programda farklı konularla burada buluşmak üzere. İyi akşamlar.